Πρόκειται να δούμε τα άγουρα χρόνια. Ήταν μια παράσταση η οποία ζητήθηκε ξανά από τον κόσμο, γιατί παίχτηκε στα πλαίσια της Ονειρούπολης. Είναι μέσα στα πλαίσια του θεατρικού εργαστηρίου του σεμιναρίου από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης. Λέγεται Άγουρα Χρόνια. Πραγματεύεται την ιστορία του μικρού Ρόμπι, του ορφανού Ρόμπι, ο οποίος θέλει να γίνει γιατρός και μέσα από πολλές περιπέτειες μεγαλώνει, δουλεύει και τελικά καταφέρνει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Να τονίσω ότι όλοι οι ηθοποιοί σήμερα είναι ερασιτέχνες, ήταν άγνωστοι και εγώ ήμουν άγνωστη μεταξύ τους, δεθήκαμε πάρα πολύ σαν ομάδα, γίναμε μία οικογένεια, γι' αυτό έχουμε ακριβώς και το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα, που ελπίζω δηλαδή να το χαρείτε και να το έχουμε. Και από εκεί και πέρα να τονίσω ότι μέσα στα πλαίσια του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Δήμου Δράμας, η μερίδα του Κέντρου Διαβίου Μάθησης διαλέχτηκε από την Αθήνα, από το Ινεδιβίμ, να γίνει εδώ για τρεις πρωτιές. Για το κινηματογραφικό ταινιάκι από το στούντιο κινηματογράφου του Κουδουβουμού, για τις 900 αιτήσεις, 1000 αιτήσεις των εκπαιδευμένων που ολοκλήρωσαν και παίρνουν σήμερα τα πιστοποιητικά τους, και βέβαια για το θέατρο, γιατί ήταν το μοναδικό εργαστήρι πανελλαδικά σε όλες τις πόλεις που έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα, να έχουμε μια θεατρική παράσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια εγχειρήματα από όλους, όχι μόνο από το θεατρικό εργαστήρι του Κουδουβουμού, από όλους. Εσύ, παπάκι, εσύ που δεν πατάς ποτέ το πόδι στην εκκλησία! Μην απογοητεύεσαι. Αν μπορούσα να σε βοηθήσω, παιδί μου. Πώς όμως, πώς! Δεν μπορείς. Κανένας δεν μπορεί. Μα το μέλλον είναι μπροστά σου. Δεν ελπίζω. Δεν ελπίζω σε τίποτα πλέον. Έχασα τους γονείς μου. Ο αγαπημένος μου Γκάβη. Τώρα την Άλισον. Μα δεν τη χάνεις την Άλισον. Θα φύγει, παπάκι. Θα φύγει. Κάνω μία λίστα με τα πράγματα που πρέπει να πάρω μαζί μου για τη σχολή χορού. Κιόλας. Μα αφού πρέπει να παρουσιαστώ σε λίγο καιρό. Πότε δηλαδή? Σε δύο εβδομάδες. Σε δύο εβδομάδες. Μα γιατί είσαι έτσι? Βγήκαν τα αποτελέσματα. Και λοιπόν, κέρδισες. Αχ, πες μου ότι πήρες την υποτροφία. Δεύτερος, Άλισον, δεύτερος. Αναμενόμενο. Αφού δεν πήγα στο τελευταίο μάθημα να γράψω. Μα αφού η κυρία Ρέιντινγκ ότι τα πήγες παραπάνω πολύ καλά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.